Κυρία Καλιαμούρη, είστε πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ελασίας. Διαμαρτύρεστε για την νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗΑ Σπάρτης που ψηφίστηκε χθες. Για ποιο λόγο? Καλημέρα σας, καταρχήν. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει από πέρυσι το Μάρτιο. Αυτή η αύξηση των τιμολογίων που προσπαθεί να περάσει η ΔΕΗΑ. Καταφέραμε τον Οκτώβριο να ακυρωθεί η προηγούμενη απόφαση από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ξαφνικά το επαναφέρουν το θέμα με πολύ συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς καν να ενημερωθούμε. Δηλαδή, από ό,τι μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή η πρόταση πήγε στους συμβούλους της ΔΕΗΑΣ. Εμείς δεν τη λάβαμε ποτέ, δεν ενημερωθήκαμε από κανέναν. Και εκτός από αυτό, ενώ διαμαρτυρηθήκαμε έντονα με επιστολή 47 πρόεδροι προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗΑΣ και ζητήσαμε να παρευρεθούμε κι εμείς, να μας δοθεί το link, δεν μας δόθηκε. Το link δόθηκε μόνο στον κύριο Περικλή Σταυράκο και δεν δεχτήκανε να μπούμε και να τοποθετηθούμε όλοι οι πρόεδροι. Τα προβλήματα είναι πολλά στα χωριά. Όπως γνωρίζετε, όλοι βιώνουμε δύσκολες καταστάσεις. Οι τιμές στην ελιά, στο ελαιόλαδο συνεχώς πέφτουν. Τώρα δεν νομίζω με αυτές τις αυξήσεις ο κόσμος να μπορέσει να ανταποκριθεί. Μιλάμε για αυξήσεις ετησίως από 80% έως και 200% έως και 400% με φυσική ροή. Λέω 200% γιατί εμείς είμαστε, η Σελασία είναι ένα χωριό με άντληση. Πληρώνουμε χειμώνα, καλοκαίρι και κατανάλωση. Οπότε ερχόμαστε στα 200%. Αλλά τα χωριά που έχουν φυσική ροή, οι αυξήσεις είναι, αγγίζει το 400%. Και το μεγαλύτερο πλήγμα έχουν και τα ελαιοτριβεία, τα επαγγελματικά, τα οποία οι αυξήσεις είναι από 250% μέχρι και 1000%. Δηλαδή για τη δική σας περιοχή, τη Σελασία, τι ισχύει ακριβώς, για να ενημερωθούν οι συγχωριανοί σας? Εννοείται με το τιμολόγιο. Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική. Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική θα έχουμε αυξήσεις από 80% και πάνω, ανά έτος. Αντιδράμε, γιατί αυτές οι συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολες. Κλειστά μαγαζιά, κλειστές επιχειρήσεις. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ανεργία. Πρέπει να, και η ΔΕΗΑΣ να προσπαθήσει να μην προχωρήσει αυτές τις αυξήσεις, γιατί δεν μπορούμε να τις πληρώσουμε. Δεν μπορούν τα χωριά να τις πληρώσουν, η πόλη. Και η πόλη ακόμα που λένε ότι έχει μείωση, δεν έχει μείωση, έχει αύξηση και η πόλη. Γιατί άμα το υπολογίσετε στα πινακάκια, έχει αύξηση. Όλοι έχουν αύξηση. Και πρέπει να μην προχωρήσουμε στις αυξήσεις. Εν τω μεταξύ είχαμε συνοηθεί με τη ΔΕΗΑΣ ότι θα δούμε και τα έσοδα του 20 και μετά θα συζητήσουμε τι μελιγενέστε για τη ΔΕΗΑΣ. Αυτό δεν έγινε, δεν μας κάλεσαν καν να συζητήσουμε τώρα που το φέρανε θέμα, ούτε περιμένανε να βγουν τα στοιχεία του 20. Δεν έγινε τίποτα από αυτό. Δεν είχατε ενημερωθεί? Δεν είχαμε ενημερωθεί καθόλου. Καθόλου ενημερωθεί για το θέμα. Εμείς το είδαμε και μας ενημερώσαν κάποιοι από τους συμβούλους που ήταν της αντιπολίτευσης και αρχίσαμε τις ενέργειες εναντίον. Οι προέδροι περισσότεροι, στην διευθυντική πλειοψηφία, ήταν εναντίον των αυξήσεων και μάλλον το μεγαλύτερο, σχεδόν το 100% των προέδρων. Πόσοι είναι πρόεδροι διαφωνούν, γνωρίζουμε? Είναι 45. 45 είναι που έχουν 47 και δύο που, εντάξει, ήταν 47. Και πρέπει να μην περάσει αυτό, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη και για τα χωριά, για τη Σπάρτη, για όλους μας. Εφόσον όμως ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗΑΣ κατά πλειοψηφία. Θέλω να μας καλέσουν και στην οικονομική, να πούμε τις απόψεις μας και να το δουν πιο σωστά οι οικονομικοί, να μην το ψηφίσει, να μην περάσει αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστό, γιατί και τα έσοδα έχουν ανέβει, γιατί προβληθήσαμε και εμείς οι Προέδροι να ανέβουν τα έσοδα της ΔΕΗΑΣ το 20. Πήγαμε στους πολίτες που χρουστάγανε, τους πιέσαμε, φέρανε έσοδα και προσπαθήσαμε, έγινε μια προσπάθεια και έχει ανέβει το ποσοστό της εισπραξιμότητας της επιχείρησης. Γι' αυτό θα έπρεπε να το δούνε πιο τέτοιο, να το δούμε τι θα γίνει το 20 και να δούμε. Κύριε Σταυράκο, είστε πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Παρορίου. Στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε με τηλεδιάσκεψη της ΔΕΗΑΣ, συμμετείχατε ως εκπρόσωπος των προέδρων σε αυτή τη συνεδρίαση?
Καταρχήν, κυρία Μακεδονοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία. Να είστε πάντα καλά, προβάλλετε τις θέσεις μας και τις απόψεις μας, γιατί δυστυχώς η ΔΕΙΑΣ δεν μας ακούει. Συμμετείχα χτες όχι ως εκπρόσωπος των Προέδρων, απλά είμαστε μαζί με την κυρία Καλιαμούρη, την Πρόεδρο της Ελασίας, και τον κύριο Σούπο, τον Πρόεδρο της Αγίας Ειρήνης, μια συντονιστική επιτροπή που αναλάβαμε να ενημερώσουμε τους Προέδρους και να στείλουμε μια ανακοίνωση διαμαρτυρία κατά της τιμολογιακής πολιτικής που ψηφίστηκε χτες. Ζητήσαμε να συμμετάσχουμε στη συνεδρίαση, έστειλαν σύνδεσμο μόνο σε μένα. Εγώ δεν τους έγραψα ότι δεν εκπροσωπώ τους Προέδρους, δεν έχω καμία επίσημη εξουσιοδότηση, εκφράζω μόνο τις απόψεις και τις θέσεις τις δικές μου, δεν μπορώ να δεσμεύσω τους υπόλοιπους Προέδρους, και τους είπα ότι υπήρχε τεχνικά η λύση να συμμετάσχουν όλοι οι Πρόεδροι για αυτό το ζωτική σημασίας θέμα για όλους μας, που ουσιαστικά ψηφίστηκε εν κρυπτό και παραβίστο, γιατί θα μπορούσαν να έχουν κλειστά τα μικρόφωνα και ο συντονιστής της συζήτησης να δίνει αυτός το λόγο όπου νομίζει αυτός. Δυστυχώς συμμετείχα μόνο εγώ. Όταν έρθει όμως στην Οικονομική Επιτροπή, εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα όλοι οι Πρόεδροι να εκφράσουμε τις θέσεις μας. Στη χθεσινή συνεδρίαση ψηφίστηκε με 6-4, ήταν 10 τα μέλη και μία απουσία του κυρίου Ρίγα. Υπερψήφισε η παράταξη του Δημάρχου, καθώς, και αυτό μας γεννά μεγάλη θλίψη, υπερψήφισε και το εκπρόσωπο των εργαζομένων, που όπως διάβασε μια ανακοίνωση, ήταν ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Εργαζομένων να υπερψηφίσουν την αύξηση. Και μειοψήφισε η αντιπολίτευση, ο κύριος Σουμάκης από την παράταξη Αργυτάκου, ο κύριος Βαλιώτης από την παράταξή του, ο κύριος Αραντόπουλος από τη Λαϊκή Συσπήρωση και ο κύριος Ροϊνός, που είναι ο εκπρόσωπος των επαγγελματοβιοτεχνών. Λοιπόν, εμείς είχαμε χαρακτηρίσει την πρόταση της ΔΕΙΑΣ και πλέον απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτός πραγματικότητας. Πραγματικά δεν ξέρει κανείς από πού να το πιάσει και πού να το αφήσει. Ο υπολογισμός, το μεγάλο πρόβλημα, ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι ότι ο υπολογισμός που έχει γίνει είναι στην κατανάλωση ανατρίμηνο, που είναι στα 60 κυβικά. Ενώ ο κύριος Πατσιλίβας πέρυσι και ως και οι περσινές όλες οι μελέτες και οι προτάσεις ήταν στα 40 κυβικά το τρίμηνο, που είναι το 78% του πληθυσμού. Στα 40, έως 40 κυβικά το τρίμηνο. Με το να το κάνουν στα 60 κυβικά το τρίμηνο, αυξάνουν τεχνητά τα έσοδα και απλά για να καταφέρουν πλασματικά τελείως να ισοσκελίσουν τον προϋπολογισμό. Είναι, όπως είπαμε, εκτός πραγματικότητας, γιατί πρέπει να καταλάβει η διοίκηση της ΔΕΙΑΣ, αυτή που το ψηφίσανε, ότι εμείς δεν έχουμε τους μισθούς των υπαλλήλων της ΔΕΙΑΣ, δεν έχουμε τους μισθούς των διοικητικών υπαλλήλων που φτάνουν στις 41.400 ευρώ, μεικτά βέβαια το χρόνο, ούτε τους γενικούς, ούτε το μέσο όρο που είναι στα 34.500 το χρόνο. Όπως είπανε και οι συνάδελφοί μου, ζούμε μία δραματική κατάσταση, ζούμε ένα πόλεμο. Κλειστές επιχειρήσεις, επιδοτήσεις από το κράτος, προσπάθεια να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Και ερχόμαστε αυτή τη στιγμή να κάνουμε απίθανες αυξήσεις. Πείτε μου, κύριε Σταυράκο, οι αυξήσεις σε ποια επίπεδα κυμαίνονται στις τοπικές κοινότητες του Δήμου? Έχω κάνει κάποια σενάρια, τα οποία τα έχω στείλει και στον κύριο Δήμαρχο, στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους, καθώς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία οι αυξήσεις ξεκινάνε από το 60%, φτάνουν στις οικιακές καταναλώσεις ανάλογα με τη Δημοτική Ενότητα, ξεπερνούν το 400%, και στις επαγγελματικές χρεώσεις ξεπερνούν ακόμα και το 1000%. Οι χρεώσεις πλέον είναι δυσβάσταχτες, έτσι. Και δυστυχώς παντού γίνονται μειώσεις, μόνο η ΔΕΙΑΣ αποφάσισε μέσα σε αυτή την καταιγίδα να προβεί σε αυξήσεις, οι οποίες, σας ξαναλέω, ότι είναι τελείως πλασματικά τα έσοδά τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα εισπράξουν, γιατί είναι τεχνητά φουσκωμένα τα έσοδά τους για να παρουσιάσουν ισοσκελισμό. Και επίσης ανέφερε ο κύριος Βαλιώτης, που είναι μέλος της ΔΕΙΑΣ, ότι στο 20 είχαν έσοδα 3.200.000
και προσδοκούν έξοδα και προσδοκούν τώρα ο προϋπολογισμός 2.700. Δηλαδή το 20 με την προσπάθεια, όπως είπε και ο κύριος Σούπος, όλοι οι πρόεδροι βάλαμε πλάτη να πληρώσουν οι κακοπληρωτές. Και το είπε ο κύριος Βαλιώτης, ότι πήραν 3.200.000, είχε τα στοιχεία, τα οποία ήταν και ο κύριος Πατσιλίβας. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτή η αύξηση. Επίσης, το επόμενο βήμα. Ναι, αν μου επιτρέπετε. Επίσης, ο διευθυντής της ΔΕΙΑΣ είναι 30 χρόνια διευθυντής. Ο κύριος Πατσιλίβας είναι 1,5 χρόνο. Εμείς του είχαμε κάνει προτάσεις από πέρυσι, οι οποίες δεν εισακούστηκε, τόσο για τον εξορθολογισμό των μισθών και την εναρμόνισή τους με το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου, από το οποίο θα γλιτώναμε 380.000 στο συνολικό έλλειμμα των 480 που έχει φέτος, που παρουσίασε φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία τους, δηλαδή περίπου το 80%, θα καλυπτόταν μόνο από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, από την πλεονασματική μισθοδοσία, έτσι, το 80% του ελλείμματος, αν είχαν ενιαίο μισθολόγιο, θα είχε καλυφθεί. Και ακόμα, 40 χρόνια επιχείρηση, από το 80, δεν έχει μισή τσάπα και στηρίζεται μόνο σε εργολάβους για να κάνει τις δουλειές της. Όπως έχει πει και ο κύριος Πατσιλίβας, κάθε τσαπιά και χιλιάρικο. Θα μπορούσε να έχει αγοράσει 1,5 χρόνο είναι. Αυτός είναι πρόεδρος και 30 χρόνια ο κύριος Τρακάκης είναι διευθυντής. Γιατί δεν αγοράζουν μια τσάπα και συνέχεια πηγαίνουν σε εργολάβους για να κάνουν τις δουλειές τους. Νοικοκυροσύνη είχαμε πει ότι χρειάζεται και όχι αυξήσεις. Ίσα-ίσα που θα έχουν, αν είχαν κάνει αυτά τα πράγματα, να εξορθολογήσουν τους μισθούς και να αγοράσουν μηχανήματα έργου για να κάνουν τις εργολαβίες τους με αυτεπιστασία, θα είχαμε και μείωση των τελών της σύνδρευσης σε όλο το Δήμο Σπάρτης. Το επόμενο βήμα, κύριε Σταυράκο, ποιο θα είναι από την πλευρά σας? Πλέον περιμένουμε τη συνεδρία της Οικονομικής. Εκεί θα δοθεί ο λόγος σε όλους τους προέδρους. Πάλι με τηλεδιάσκεψη? Ναι, με τηλεδιάσκεψη, αλλά πλέον η Οικονομική Επιτροπή που αντικαθιστά το Δημοτικό Συμβούλιο σε αυτές τις περιπτώσεις, θα μπορεί και ο κόσμος, φαντάζομαι, να το παρακολουθήσει. Δεν θα είναι όπως χθες που παρακολουθήμασταν στην τηλεδιάσκεψη 16 άτομα και δεν το είδε κανένας. Και από εκεί και πέρα, αν περάσει και από την Οικονομική Επιτροπή, που εγώ θεωρώ ότι θα περάσει, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι που ψηφίσανε στο Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ οι ίδιοι είναι και στην Οικονομική Επιτροπή, μετά είμαστε έτοιμοι για προσφυγή στην αποκεντρωμένη. Για να το καταρρύψουμε όπως έγινε και πέρυσι, όπως θυμάστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε πάντα καλά και πάντα να είστε δίπλα μας στους αγώνες μας. Ευχαριστούμε.